yesnewsradio.gr. Δοκιμαστική εκπομπή Σαφάρι στην Πελοπόννησο. Πάμε στην όμορφη Αρκαδία. Τι έχουμε εκεί? Να σας δώσω ένα τίτλο. Πού είστε, ωραία Αρκάδες? Και αναφερόμαστε φυσικά στους υπουργούς που κατάγονται από την Αρκαδία, ιδιαίτερα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Αλλά και στον βουλευτή του νομού Αρκαδίας, τον Ανδρέα τον Λικουρέντζο. Απευθυνόμαστε στον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο για αυτό το τραγικό λάθος που πάνε να κάνουνε. Τι πάνε να κάνουνε? Πάνε να κλείσουνε το 11ο Σύνταγμα Πεζικού, το πιο ιστορικό στρατόπεδο της Ελλάδος, και να το μεταφέρουνε στου Σαμαρά, στη Μεσσηνία. Ένα ιστορικό στρατόπεδο, το 11ο Σύνταγμα Πεζικού. Θα αφήσει ιστορία ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εάν το κάνει αυτό. Και θα αφήσει ιστορία διότι θα είναι ο πρώτος υπουργός που πήρε το στρατόπεδο από τον τόπο του, γιατί ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος είναι Αρκάς. Πήρε το στρατόπεδο από τον τόπο του και το πήγε στη Μεσσηνία. Φυσικά θα έχει εντολή από τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Εξάλλου ο Σαμαράς, Μεσσήνιος. Και από ό,τι είδατε σε όλους τους οργανισμούς, σε όλες τις καρέκλες, έχει πετάξει Μεσσήνιος μέσα ο Σαμαράς. Όποιους πολανίτες είχε, τους έχει βάλει σε θέσεις. Λοιπόν, είναι ντροπή, εάν πάρετε το πρώτο ιστορικό στρατόπεδο της Ελλάδος και το κλείσετε, ή αν το πάρετε και το μεταφέρετε, γενικά αν κλείσετε το στρατόπεδο, θα είσαστε τραγικοί. Το στρατόπεδο πρέπει να μείνει και θα μείνει στην Αρκαδία, θα μείνει στην Τρίπολη, και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα επαναστατήσει τις επόμενες μέρες για αυτή την απόφαση που πάει να πάρει ο Αρκάς Υπουργός Πάνος Παναγιωτόπουλος. Δεν είδαμε τον Ανδρέα τον Λικουρέτζο, εξάλλου με τα θέματα της υγείας δεν ασχολείται ο Λικουρέτζος. Δεν μπορεί να ασχοληθεί λίγο με τον τόπο του, με την εκλογική του περιφέρεια? Τα μισά νοσοκομεία της Ελλάδος είναι χωρίς διοικήσεις. Γενικά η υγεία, τα νοσοκομεία είναι μπάχαλο. Αφού δεν κάνεις που δεν κάνεις τίποτα, κύριε Λικουρέτζο, ασχολήσου τουλάχιστον να μην φύγει το ιστορικό στρατόπεδο από την Τρίπολη. yesnewsradio.gr. Είμαστε εδώ στον αέρα, δοκιμαστικές εκπομπές. Σε λίγες μέρες κανονικά μαζί σας, με 6 εκπομπές την ημέρα και παρεμβάσεις δικές σας. yesnewsradio.gr. yesnewsradio.gr. Εδώ τα λέμε όλα.